Συνομιλούμε απόψε στις τομές τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη, εκ των δύο διεκδικητών για το ποιος τελικά θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε κύριε Μαυρογιάννη. Συγχαρητήρια κιόλας, δεν είχα την ευχή να σας συγχαρώ διαζώσεις. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στις τηλεθεάτριες και στους τηλεθεατές. Είστε στην τελική, στην τελευταία στροφή, ας με επιτραπεί ο όρος. Συνεπώς, επιτρέψτε μου μια βασική ερώτηση. Ποιο είναι το προφίλ της διακυβέρνησής σας, εάν και εφόσον εκλεγείτε την Κυριακή? Η διακυβέρνηση Μαυρογιάννη θα είναι μια διακυβέρνηση πολύ πιο κοντά στον πολίτη, πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο, ένα κράτος στοργικό απέναντι στους πολίτες, που θα σέβεται το κοινωνικό συμβόλαιο, που θα έχει μια εύρωστη οικονομία με δημοσιονομική πειθαρχία, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και κοινωνική ευαισθησία, που θα μπορεί να αφήσει το υγιές επιχειρήν και όπου θα υπάρχει μια καλύτερη παιδεία, όπου θα υπάρχει ένας κόσμος που αξίζει στην Κύπρο. Αρκετά συναγερμικά στελέχη από χτες δηλώνουν έτοιμα να κάνουν την υπέρβαση. Υπέρβαση σε τι? Σε μια κυβέρνηση ΑΚΕΛ, σε μια κυβέρνηση με λίγο ΑΚΕΛ, σε μια κυβέρνηση καθόλου ΑΚΕΛ? Τι είναι αυτό που θα αντιμετωπίσουν? Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουν να κάνουν υπέρβαση. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν μπροστά τους δύο επιλογές. Η δική μου επιλογή είναι η επιλογή της αλλαγής, είναι η επιλογή που θα βελτιώσει τα πράγματα στον τόπο, που θα οδηγήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη λύση του Κυπριακού, που θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να έχουμε αύξηση, βελτίωση της ποιότητας ζωής και μια καλύτερη κοινωνία. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το άλλο σκέλος του ερωτήματός σας, η κυβέρνηση θα είναι κυβέρνηση Ανδρέα Μαυρογιάννη. Δεν είναι τίποτα πέρα από αυτό και βεβαίως όλες εκείνες οι δυνάμεις και οι προσωπικότητες που συντάσσονται με αυτή την υποψηφιότητα έχουν και ρόλο και ευθύνη στη διακυβέρνηση του τόπου. Συγχωράτε με, έχουμε ένα πρόβλημα με το κινητό σας, επειδή έχετε κινητό, επειδή μας κάνει κάποιες παρεμβολές. Με συγχωρείτε κιόλας που είναι ζωντανή η εκπομπή, οφείλω να το κάνω, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, Άρα μου λέτε ότι είναι κυβέρνηση Ανδρέα Μαυρογιάννη. Αυτό σημαίνει, κύριε Μαυρογιάννη, ότι έχει προσανατολισμό πού στον πολιτικό χάρτη? Δεν καθορίζεται σε όρους δεξιάς αριστεράς, καθορίζεται σε όρους... Θεωρείτε ότι είναι ετεροχρονισμένος αυτός ο διαχωρισμός σήμερα? Ναι. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν σε αυτό το διαχωρισμό. Άρα δεν αποδέχεστε ούτε τον χαρακτηρισμό εσείς δεξιόστροφος ή αριστερόστροφος? Όχι. Εγώ σε όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να είμαι ένας προοδευτικός άνθρωπος με κοινωνική ευαισθησία, αλλά με αίσθημα ρεαλισμού και να ξέρω ταυτόχρονα με αίσθηση του μέτρου, την ανάγκη λειτουργίας της οικονομίας, της αγοράς, του υγιούς επιχειρήν, όλα αυτά που απαιτούνται για να υπάρχει μια σύγχρονη κοινωνία που να έχει όμως ταυτόχρονα και κοινωνική ευαισθησία. Εμένα με διέπει, δείχνετε... με διέπει κάπου, με ναι. διέπει, δεν είμαι σε καμιά ιδεολογία, ποτέ δεν ήμουν σε ιδεολογίες, αλλά ο ουμανισμός είναι αυτό που είναι, αν θέλετε, που με χαρακτηρίζει. Η επιλογή σας πάντως του προσώπου στο Υπουργείο Οικονομικών δείχνει ότι κινείστε εκτός των στενών κομματικών πλαισίων, μάλιστα τα υπερβαίνετε κιόλας, έτσι, διαλέξατε έναν άνθρωπο. Ναι, σίγουρα και πρέπει να πω ότι ο Χαράλαμπος Προύντζος είναι ένας εξαιρετικός πολίτης της Δημοκρατίας με πολύ μεγάλη πείρα, όχι μόνο στα νομικά, αλλά και στα νομικά των επιχειρήσεων. Ξέρει πάρα πολύ της καλά... Της πραγματικής οικονομίας. Ξέρει πολύ καλά την αγορά. Έχετε άλλους υπουργούς έτοιμους? Έχω και άλλα ονόματα, αλλά δεν θα ανακοινώσω άλλους υπουργούς. Νομίζω ότι είναι καλύτερα τώρα, στις 2-3 μέρες που μένουν, να επικεντρωθούμε σε ιδέες, σε απόψεις, σε επιχειρήματα. Δεν είναι σωστό. Ο προσανατολισμός της οικονομίας θα εξακολουθήσει να είναι ισοζυγισμένος προϋπολογισμός ή θα πάμε σε μια λογική λεφτά υπάρχουν και ξεκινούν τα επιδόματα και τα περιβόητα τσεκούθκια? Σε καμία περίπτωση δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αντίθετα, εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του κράτους, ναι, θα προσπαθήσουμε να ασκήσουμε και μια καλύτερη κοινωνική πολιτική. Ούτε υπάρχει, και αυτό ξέρετε, θα το κρατήσω. Βεβαίως. Και ως δέσμευση,
ούτε υπάρχει ένας κόκκινος στρατός που ετοιμάζεται να διαδεχτεί τον μπλε στρατό που φεύγει από τη δημόσια υπηρεσία. Μα καθόλου. Μα καθόλου. Για μας η αξιοκρατία, η χρηστή διοίκηση, εν τέλει και μακροπρόθεσμα η μείωση της δημόσιας διοίκησης με τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της, με ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι από τις βασικές παραμέτρους της προσπάθειάς μας. Σε καμιά περίπτωση δεν μπαίνουμε σε αυτό για να βολέψουμε οποιονδήποτε. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Δώστε μου μια ξεκάθαρη απάντηση ό,τι αφορά και τον προσανατολισμό της χώρας, κύριε Μαυρογιάννη. Η επιλογή Μαυρογιάννη αλλάζει τον προσανατολισμό της χώρας. Αλλάζει δηλαδή η χώρα του να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα με δυτικό στροφο προσανατολισμό που να συνομελεί εδώ με τους παίκτες και να αποτελεί τη γέφυρα στην περιοχή της. Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που αφιέρωσαν όλη του τη ζωή για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως τη μόνη, αν θέλετε, λεωφόρο για το μέλλον του τόπου. Είμαι ένας άνθρωπος που όταν χρειάστηκε έβαλα πλάτες και ανέλαβα τη διεκπαιρέωση της Κυπριακής Προεδρίας από έγνοια για την ευρωπαϊκή διάσταση του τόπου μας. Δεν πρόκειται ποτέ να παρεκκλίνω από την ευρωπαϊκή διάσταση. Είναι το κέντρο της ζωής μας, είναι η οικογένειά μας, 100% Ευρωπαίοι. Ναι. Μεταναστευτικό, θα αλλάξετε εκεί πράγματα από τα όσα ισχύουν σήμερα, θα τα καλυτερέψετε, βεβαίως, θα τα βελτιώσετε, θα ασκήσετε μια πιο σκληρή πολιτική. Θεωρείτε ως ένα από τα πιο έντονα, αν όχι το πιο έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία? Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε φτάσει στα 6% του πληθυσμού μας να είναι παράτυποι μετανάστες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αυτό δεν θέλει, ξέρετε, μόνο ανθρωπισμό. Ναι, ναι, θέλει, ναι, ναι, ναι. Με ανθρωπισμό πάντα και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που είναι και υποχρέωσή μας και κάθε ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα αυτός ο τόπος δεν μπορεί να αντέξει αυτά τα ποσοστά. Το 6% πρέπει να γίνει 3, το 3-2, το 2 να γίνει 1 και να γίνει μισό. Δεν μπορείς να το λύσεις ποτέ 100%, αλλά το μυστικό σε αυτή την ιστορία είναι η ταχεία εξέταση των αιτήσεων και όσες απορρίπτονται να ακολουθεί άμεσα επαναπατρισμός. Είναι ο μόνος τρόπος να μειώσουμε... Αλλά αυτό θα το αλλάξετε, λέτε. Ναι, αυτό, θα εξετάζονται... αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Μάλιστα. Και θα γίνει άμεσα. Ωραία. Κάτι τελευταίο. Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής σας παρακολουθώ ότι προτάσατε και προτάξατε το ηθικό σας πλεονέκτημα, αν θέλετε. Ναι. Εντός ή εκτός εισαγωγικών. Λέγατε, επαναλαμβάνετε φορτικά, ότι εγώ σε αυτή την πληγή που άνοιξε με την υπόθεση των διαβατηρίων δεν είχα καμιά συμμετοχή και πάντως έχω καθαρά χέρια. Ποιες είναι οι πρώτες σας κινήσεις γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά και γενικότερα στα ζητήματα της διαφθοράς? Θα κάνετε κάτι συγκεκριμένο ή θα ακολουθήσετε την πεπατημένη? Όχι, πολλά συγκεκριμένα. Πρώτον να πω ότι εγώ είχα ανέκαθεν ηθικό πρόβλημα με την όλη ιδέα του να πουλούμε την κυπριακή και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα. Αυτό, να είμαστε απόλυτα σαφείς, δεν είναι ο τρόπος που σκέφτομαι. Σε ό,τι αφορά την πάταξη της διαφθοράς, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους θεσμούς του κράτους για να τεθεί τέρμα αφενός σε όλα τα φαινόμενα από εδώ και πέρα και από την άλλη θα πάμε πίσω για να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Δεν είναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να βάζει φυλακή, να τιμωρεί. Αλλά θα κινητοποιήσει. Ο πρόεδρος θα εκλεγεί, ήταν εκλεγεί. Ναι, ναι, ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως θα κάνει αυτό που πρέπει και όλη η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει για να υπάρξει λογοδοσία, διαφάνεια, απόδοση ευθυνών. Όλα αυτά για το παρελθόν και για το μέλλον θα υπάρχει επίσης και μηδενική ανοχή. Μάλιστα. Ένα τελευταίο μήνυμα στους πολίτες που μας παρακολουθούν. Ναι, σε αυτές τις εκλογές, στο δεύτερο γύρο, πιστεύω ότι η επιλογή Μαυρογιάννη είναι αφενός επιλογή νίκης, αλλά αφετέρου είναι η επιλογή που μπορεί να δώσει προοπτική στον τόπο και στο Κυπριακό και στην εσωτερική διακυβέρνηση και μπορεί να ανεβάσει τον τόπο μας ψηλότερα. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε αυτές τις λίγες μέρες που έμειναν. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο. Ένοχος για